Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, λίγο πριν συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εξήγησε τους λόγους που δεν θέλει να είναι πάλι πρόεδρος. Διεξαχθήκαν οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου. Ο εμπορικός κόσμος ήρθε μαζικά και ψήφισε και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά και επέλεξε, μια και το ψηφοδέλτιο του Εμπορικού Συλλόγου είναι ενιαίο και δεν υπήρχαν ξεχωριστά, δεν υπήρχαν παρατάξεις, επέλεξε τους 9 συμβούλους που θα τον αντιπροσωπεύουν στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Πραγματικά θεωρώ ότι οι 9 αυτοί που ήταν ένα μείγμα παλιών και καινούριων, διότι μην ξεχνάτε από τους 9 οι 3 είναι καινούργοι που μπήκανε, νέα παιδιά από οικογένειες εμπόρων που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει μέσα στα καταστήματα, μπήκαν στον Εμπορικό Σύλλογο, ήταν κάτι που το ζήταγα, κάτι που το προσπάθησα, κάτι που το πάλεψα. Γιατί? Διότι τα προβλήματα του Εμπορικού Συλλόγου και του εμπορικού κόσμου της Κορίνθου είναι μεγάλα και χρειάζεται νέους και δραστήριους ανθρώπους που να είναι το κατεξοχήν επάγγελμά τους, η εμπορική τους ιδιότητα, που πασχίζουν να μπορέσουν να κρατήσουν τα καταστήματά τους και οι περισσότεροι μάλιστα φέρνουν και μια ιστορία πίσω τους. Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που σήμερα θα βγει, θα είμαι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Επειδή ακούστηκαν και διάφορα αυτό τις τελευταίες μέρες, αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν θα είμαι πρόεδρος, όχι γιατί δεν μπορώ, όχι γιατί δεν με θέλανε οι συνάδελφοι, άλλωστε μου το δείξανε και με τον τρόπο τους που ψηφίσανε στις εκλογές. Ο λόγος είναι απλός και ξεκάθαρος. Η οικονομική κρίση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλα τα καταστήματα μου δημιουργούν πρόσθετες ευθύνες και μια και ετοιμάζω και ένα κατάστημα ιδιόκτητο δικό μου, δεν υπάρχει ο χρόνος, ο κατάλληλος να μπορέσω να είμαι και συγχρόνως σε 2 καταστήματα και συγχρόνως και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Θεώρησα λοιπόν για αυτό το διάστημα ότι θα είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα προσφέρω και θα βοηθάω και θα προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω, άλλωστε δεν αλλάζει τίποτα σε μένα, είτε πρόεδρος είμαι είτε όχι, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την αγορά. Απλώς δεν υπάρχει ο χρόνος, ο κατάλληλος, ο πολλής που χρειάζεται για να μπορέσουμε να συνεχίσω με την ιδιότητα του Πρόεδρου. Στα 3 χρόνια που ήμουν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, προσπάθησα και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ένα σκοπό. Τους πετύχαμε το σκοπό αυτό. Ο σκοπός ήταν να διώξουμε έξω κόμματα και παρατάξεις από τον Εμπορικό Σύλλογο και όλοι μαζί με ομόφωνες αποφάσεις να προσπαθήσουμε να κάνουμε την αγορά καλύτερη μας, να κάνουμε τα καταστήματα καλύτερα. Η προσπάθεια αυτή πέτυχε.